My name is Aradathit. Αυτή είναι η 19χρονη Ζάρα Ράδερφορντ, η οποία έχει βάλει στόχο ζωής να κατακτήσει το παγκόσμιο ρεκόρ ως η νεότερη πιλότος, η οποία κάνει τον γύρο του κόσμου μόνη της με υπερελαφρό αεροσκάφος. Αυτή τη στιγμή η 19χρονη Βελγοβρετανή βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ η επόμενη σταθμή θα είναι το Ντουμπάι και η Αίγυπτος. Όπως εκτιμάται, η 19χρονη θα βρεθεί στην Κρήτη στις 8 Ιανουαρίου και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ λίγες ώρες αργότερα θα βρεθεί στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Θα μας επισκεφθεί μια κοπέλα 19 ετών, μια δεσποινίδα, η οποία προσπαθεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ στη νεότητα, δηλαδή σε πιο νεαρή ηλικία γυναίκα, που θα κάνει το γύρο του κόσμου με αεροπλάνο μόνη της. Ήταν ο σχεδιασμός να πετάξει από Αίγυπτο να πάει Βουλγαρία, όμως θα μας κάνει τη χάρη, έκανα μια παρέμβαση να σταματήσει στη χώρα μας και γενικά στην Κρήτη ιδιαίτερα, να επισκεφθούμε την περιοχή της Αγίας Γαλήνης από όπου ξεκίνησε η πρώτη πτήση κατά τη μυθολογία του Ίκαρου και του Δέδαλου. Με πιλότους γονείς, η 19χρονη Ζάρα έλαβε την άδεια χειριστή σε ηλικία 15 ετών. Συνολικά θα επισκεφτεί 52 χώρες σε 5 ηπείρους. Αυτό ξεκίνησε από το Βέλγιο. Προέρχεται από μια οικογένεια η οποία και ο μπαμπάς και η μαμά πετάνε αεροπλάνα, είναι εραστέχνες χειριστές και έχει σκοπό να ασχοληθεί επαγγελματικά με την αεροπορία γενικότερα και ειδικότερα πιλότος επαγγελματίας. Οπότε βρήκε καλό έδαφος, βρήκε σπόνσορες, βρήκε εταιρεία που την υποστηρίζει με αεροσκάφος. Το ταξίδι της ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου από το Βέλγιο και μέχρι στιγμής έχει πετάξει σε Αγγλία, Ισλανδία, Γρυλανδία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μπαχάμες, Κολομβία, Κώστα Ρίκα, Μεξικό και όχι μόνο. Η επόμενη κυρία που έχει κάνει αυτά τέτοιο ρεκόρ είναι 30 ετών. Οπότε εδώ η Ζάρα, όπως λέγεται Ζάρα Ράδερφορντ, πάει να σπάσει αυτό το ρεκόρ σαν την νεότερη πιλότο εραστέχνη που θα κάνει το γύρο του κόσμου με ένα μικρό υπερελαφρό αεροσκάφος. Συζητάμε για ένα αεροσκάφος 300 κιλών με κινητήρα 100 άλογα. Υπάρχει από πίσω μια ολόκληρη ομάδα. Αν είναι οι καιρικές συνθήκες καλές να πετάξει, να την στηρίζει με τα έγγραφα που χρειάζεται, άδειες, βίζες. Εκείνη μόνο έχει το μυαλό της στο να πετάει. Συνήθως κάνει 7 ώρες πτήσεις, 6 με 7 ώρες πτήσεις την ημέρα και κάθε μέρα είναι σε άλλο προορισμό. Μετά την πόλη του Ηρακλείου, η 19χρονη θα συνεχίσει το ταξίδι της σε Σόφια, Τσεχία, Γερμανία και με τελικό προορισμό το Βέλγιο. Οπότε θα έχει κατακτήσει το όνειρό της ως η νεότερη πιλότος, η οποία έκανε το γύρο του κόσμου μόνη της με υπερελαφρό αεροσκάφος. Μπορούμε να τη φέρουμε και στην Πλατεία Ελευθερίας, να δούμε αν η περιφέρεια υποστηρίξει μια τέτοια διοργάνωση, αφού μας κάνει την τιμή η κοπέλα και προσγειώνεται στο Ηράκλειο.